Λοιπόν, Άρης ΑΕΚ. Βλέπουμε τις εντεκάδες, κάνουμε στο Μαρμίτα και στο Ραπτόπουλο Στίβη τις αναλύσεις μας, τις προβλέψεις μας, έτσι όπως βλέπουμε το παιχνίδι, και βλέπουμε το εξής, λέω εγώ. 4-3-3 η ΑΕΚ. Ορθολογικότατη. Ποιος δεν παίζει, ο Μάνταλος. Καλό αυτό για την ΑΕΚ. Μα είσαι εμπαθής, μα είσαι βρε, δεν γάμιεστε, τι εμπαθής είμαι. Δεν παίζει ο Μάνταλος, είναι καλό για την ΑΕΚ. Ποιοι παίζουν. Σιμάσκι, Κρίστησης, Γαλανόπουλος. Με Σιμάσκι επικό, θα πούμε αργότερα. Ωραία. Πρώτο καλό ότι δεν παίζει ο Μάνταλος. Δεύτερο καλό. Ξυπνήσατε στην ΑΕΚ. Είχατε χατακώσει, είχατε θάψει το Βασιλαντονόπουλο. Μπερδευτήκατε με κάτι νταχά, όπως τους λένε δεξί μπακ. Κάτι μπακάκιδες. Κάτι σβάρνες και τα λοιπά, και εξαφανίσατε τον καλύτερο δεξί μπακ. Πέστε 10 φορές είμαστε καθυστερημένοι, είμαστε καθυστερημένοι στην ΑΕΚ. Είμαστε καθυστερημένοι, είμαστε καθυστερημένοι, είμαστε καθυστερημένοι, είμαστε καθυστερημένοι. Ο Βασιλαντονόπουλος, δεν ξέρω τι έγινε με τον Μελισανίδη με τα λεφτά. Ό,τι κι αν είναι, καλό παιδί στη μάπα φαίνεται. Μπακ καλός είναι, ανεβαίνει, κόβει. Αδικήθηκε 3 μήνες, δεν μίλησε. Σας πήδηξε, τον αναγκαστήκατε, τον βάλατε. Μετά το πρώτο καλό λοιπόν που δεν παίζει ο Μάνταλος στα χαφ για την ΑΕΚ, πετάζεται να πούμε που είναι στον Κολυνδρό και στην Κατερίνη, πετάζεται και στη Χαλάστρα ο Βασιλαντινόπουλος δεξί μπακ. Από εκεί και πέρα, τι το κολόφαρδο στοίχιο. Ξεκινάει ο μπούφος να πούμε ο προπονητής της ΑΕΚ, τον Αλμπάνι. Ρε βλάκα, είναι δυνατόν να ξεκινάς τον Αλμπάνι και να έχεις τον Ντάνκοβιτς έξω. Πάει να κάνει ζέσταμε ο Αλμπάνις. Πάρ' τον έξω με την θλάση στον προσαγωγό, μέσα ο Ντάνκοβιτς. Άραγε, που λέει ο Βασιλάκος, παίζω με 3 χαφ οχτάρια, μου λείπει ο Σιμόες, αλλά ο Γαλανόπουλος ψιλοφτιάχνει την κατάσταση εκεί, δεν είναι ακόμα πολύ έτοιμος, και παίζω με 2 καθαρόιμα εφτάρια, εξτρέμε, από τη μια εντεκάρι ο Ντάνκοβιτς από την άλλη, και διαλέγω τον Ανσαριφάρντ που είναι σε πιο φόρμα από τον Ολιβέιρα. Άραγε και είναι πολύ καλά. Εγώ τώρα. Πετάζω το Μαντσίνι center for. Σε αυτά τα center back που έχει η ΑΕΚ, ένα απολύθωμα center for να βάλεις θα ενοχλήσει περισσότερο από ότι ο Μαντσίνι. Για μένα. Και φάνηκε όταν μπήκε ο, όπως το λένε, ο Μάνος στο δεύτερο ημίχρονο, πόσο τους ενόχλησε. Πόσο τους ταλαιπώρησε. Σβάρνα και Ντερτετσελάο που κάνανε το καλύτερο τους παιχνίδι σήμερα με την ΑΕΚ, βγάλαν τα στραβά τους με τον Άρη και παίξανε το καλύτερο τους παιχνίδι. Μεγάλο θέμα για τον Άρη, δικαιώνομαι και εδώ, ο Μπρούνο. Δεν τον πάω με τίποτα. Η διαφωνία μου με τον Χατζινάκο. Δεν τον πάω με μία. Ο Μπρούνο έχει αφήσει στο πρώτο τέταρτο 4-5 φορές το Λόπες, τον ξεθάβει, τον κάνει κούρσες με τον Ντάκοβιτς, χτυπάνει τον Άρη από εκεί με κακό Στρούγκεν σήμερα και απαράδεκτο το Ρόους. Κερδίζει τον πέναλτι. Μαλώσαμε εδώ, χοντρά είναι, δεν είναι πέναλτι, για μένα είναι. Ρε Ρόους, ρε ταγάρι. Σήμερα τα κάνει. Μπαίνει ο μπακ ο αριστερός με το δεξί πόδι. Εγώ δεν λέω είναι, δεν είναι μπέναλτι. Βάζεις το βρωμοπόδαρό σου, το ανάποδο, και τον εμποδίζεις. Εγώ σου λέω είναι στημένος ο διαιτητής και θέλει να στο δώσει. Μα τι θα σου κάνει εκεί ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ. Είναι ο Βινίσιος να στο σουτάρει. Είναι, είναι ο Στέρλινγκ. Είναι, ποιος είναι εκεί να στο κάνει. Τι. Το πολύ πολλά σου κάνει λάθος. Τι να πάει μπάρα 200 μέτρα out. Του κάνεις μπέναλτι εκεί. Απαράδεκτο. Χάθηκε το παιχνίδι από τον Ρόους, τον Στρούγκε και τον Μπρούνο. Η τριάδα της συμφοράς και το γεγονός ότι ο Ματζίνι σαν center for εκεί δεν ενόχλησε καθόλου αυτούς που τους ενοχλούν όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ενοχλήσει τον Σβάρνα και τον Τετσετσελάο. Δεν υπάρχει match που να μην κάνει λάθος αυτή η διάδα στα στόπερ. Σήμερα ήταν άριστη. Σήμερα ήταν άριστη. Ο προπονητής της ΑΕΚ
στο δεύτερο ημίχρονο έκανε ό,τι μπορούσε να γίνει το μάτς 3-3, βγάζοντας τον Γαλανόπουλο και βάζοντας τον Μάνταλο, βγάζοντας τον Γκαρσία να βάλουν τον αργό Ολιβέιρα δεξιά και βγάζοντας τον Ασαλιβά να βάλουν τον Ντουσίδη, αγνώστων στοιχείων. Ένας νεαρός, αγνώστων στοιχείων. Φυσικά, η θλάση του Βασιλαντονόπουλου μετά από πόσο πάρα πολύ καιρό έφερε τον Μιτάη αριστερά και τον Λόπεζ δεξιά, αλλά ο Μιτάη, ο Αλβανός, ήταν από τις εκπλήξεις σήμερα πάρα πολύ καλός και ο Μαλάκας ο Άρης, αντί να χτυπήσει από τη μεριά του Λόπεζ που πήγε από αριστερά δεξιμπακ και με τον Ολιβέιρα πάρα πολύ βαρύ και με έξω το Γαλανόπουλο μέσα το Μάνταλο, δηλαδή φώναζε το μάτς Άρη, πήγαινε από την πλευρά του Λόπεζ που παίζει δεξιμπακ, από τη μεριά του Λόπεζ που έχει μπροστά του τον Ολιβέιρα και από τη μεριά του Λόπεζ που δεν έχει το Γαλανόπουλο. Και ο Άρης πήγε τις επιθέσεις το 80% από την άλλη μεριά. Ήταν καταδικασμένο σε θάνατο σήμερα ο Άρης, παρά το γεγονός ότι φωνάζαμε και κατά τη διάρκεια του μάτς, βάλει ένα καλό αριστερό μπακ τον Κανέα να πάρεις μέτρα, γιατί ο Σάκητς μετά από εδώ το πόδι δεν έχει, το έκανε. Και το γέλιο ήταν όταν μπήκε ο Μήτρογλου στο 86. Εκεί κλείσει την τηλεόραση, καταργέσαι την ώρα και τη στιγμή που έγινε Σαριανός, βρίζεις το σύμπαν, βρίζεις τη σελήνη, βρίζεις τον ανάδοχο Ερμή, βρίζεις. Δίκαιη νίκη της ΑΕΚ. Και με έναν Άρη που θα συμφωνήσω με τον συνεργάτη και φίλο μου τον Χατζηνάκο, ο οποίος στα play-off είναι ντεφορμέ. Να πω μια μεγάλη αλήθεια. Περίμενα ο Άρης να γίνει πιο πολλοστά ντεφορμέ. Συνήθως αυτές οι ομάδες οι οποίες φουλάρουν με πάρα πολύ μεγάλο πάθος το κέντρο τους, οι χαφ τους τρέχουν για να καλύψουν το center forward που δεν υπάρχει και τα πλάγια back τα οποία δεν είναι και τα καλύτερα στον κόσμο. Έρχεται ο Μάρτιος και αρχίζουν και σκάνε τα γράσα. Και εδώ θα πω ότι ήρθε η ώρα του Ματίγια να μπει πάλι, να ξεφορτήσει, να αποφορτήσει τον Τσέκο και τον Σάσα, οι οποίοι έχουν κουραστεί πάρα πολύ. Δίκαια νίκη της ΑΕΚ, κάνει τα play-off πιο συναρπαστικά.